Κενό γράμμα οι καμπάνιες για την αντιμετώπιση του καρκίνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι καρκινοπαθείς βρίσκονται σε ολοένα και δραματικότερη κατάσταση. Η έγκαιρη διάγνωση καθίσταται αδύνατη όταν για ένα ραντεβού με γιατρό, για μια απεικονιστική εξέταση, περιμένει έως και 4 μήνες ή αναγκάζεσαι να πληρώσει αδρά τους ιδιώτες. Όταν σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως το test PAP, δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και λόγω της υποστελέχωσης, σημαντικές βιοψίες χρειάζονται μήνες για να διεπεραιωθούν. Η αναγκαία θεραπεία δεν εξασφαλίζεται ούτε στα εξειδικευμένα νοσοκομεία. Την περίοδο της πανδημίας, τα ογκολογικά χειρουργεία σταμάτησαν. Χημειοθεραπείες καθυστερούν λόγω του κόστους. Ακτινοβολίες αναβάλλονται λόγω έλλειψης προσωπικού και μηχανημάτων. Το σχέδιο της Κομισιόν υπαγορεύεται από την Ευρωενωσιακή Στρατηγική Εμπορευματοποίησης και Υποβάθμισης της Δημόσιας Υγείας, που υλοποίησαν στη χώρα μας οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ του ΚΙΝΑΛ. Για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών με καρκίνο, είναι ανάγκη να κλιμακωθεί ο αγώνας για θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, για στελέχωση με μόνιμες θέσεις, για δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με ευθύνη την πρόληψη, για αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα και εξοπλισμό από το κράτος, για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας στη βάση των σύγχρονων αναγκών και των σύγχρονων δυνατοτήτων.